νέος χρόνος, αδερφή μου, με τη χάρη του Θεού μας και με την σκέπη της Παναγίας μας και διαπρεσβειών του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου, νέος χρόνος και εκείνο το οποίο περιμένει ο Θεός μας από εμάς, νέες αποφάσεις. Αποφάσεις πνευματικές για να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Όσοι είστε στην αγρυπνία, την οποία κάναμε την πρώτη του μηνός Ιανουαρίου, σας είχα δώσει ένα παράδειγμα. Όταν βγούμε έξω από την εκκλησία θα δούμε ότι είναι χτισμένη με πέτρες, οι οποίες η μία με την άλλη είναι εφαρμοσμένες και δίδουν ένα όμορφο περίβλημα του ναού, και εκείνες οι πέτρες, εάν σας αναφέρω ότι ο Κύριος Χρυσόστομος, ο οποίος έδωκε την ψυχούλα του και την καρδιά του στην εκκλησία με αγάπη για να κάνει εκείνο το έργο, έχει πάρει τις πέτρες αυτές και μέσα στον αέρα, μέσα στον καύσωνα, μέσα στο ψύχος, αγωνίστηκε για να κάνει την άμορφη πέτρα τετράγωνη, πελεκητή, όμορφη, για να είναι κατάλληλη για το χτίσιμο του ναού. Επέρασαν όλες εκείνες τις πέτρες 4 φορές τη μία από τα χέρια του. Κάθε μια πέτρα είναι μετρημένη και πέρασε 4 φορές από τα χέρια του. Τούτο τι μας λέγει και γιατί το είπα? Ότι κάθε φορά που έπαιρνε την πέτρα την χτυπούσε με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να φύγουν όλα τα περιτά από πάνω στην πέτρα, για να χτιστεί ο ναός και να είναι όμορφος, πελεκητός, καλός. Εχτυπούσε και ξαναχτυπούσε την πέτρα. Την έβλεπε και την ξανάβλεπε. Τη ζύγιζε και την ξαναζύγιζε. Έβλεπε το μάτι του για να κάνει την κάθε μια πέτρα όμορφη. Εάν εκείνη η προσπάθεια, αδερφοί μου, για να χτίσουμε τον ναό του Θεού εγένετου με τόση επιμέλεια, με τόση φροντίδα, σκεφτείτε τι πρέπει να κάνουμε για την ψυχή μας που είναι αιώνια και αθάνατη. Πόση επιμέλεια πρέπει να έχουμε και πώς πρέπει να ζυγίζουμε και να πελεκούμε την ψυχή μας για να κόψουμε το κάθε τι που λέγεται ελάττωμα, που λέγεται αδυναμία, που λέγεται αμαρτία. Διότι εάν δεν το κάνουμε τούτο, δεν είμαστε για τη Βασιλεία των Ουρανών. Δεν εισέρχονται στη Βασιλεία των Ουρανών οι άνθρωποι οι αμετανόητοι. Είμαι μόνον όσοι μετενόησαν, όσοι μετανοούν. Το είπε ο Θεός μας ότι, εγώ λέγει, ήρθα εις τον κόσμο για να σώσω τον κόσμο και δίδαξα το λόγο μου και έκανα εκείνα τα οποία κανείς άλλος δεν έκανε, ούτε θα κάνει. Και τα λόγια που είπα κανείς άλλος δεν τα είπε, ούτε θα τα πει. Και στο σημείο τούτο, αδερφοί μου, παραμένει ο άνθρωπος στην δική του απόφαση τι θα κάνει. Θα αγαπήσει τον Χριστό, θα αναγεννηθεί, θα τον αφήσει να μιλήσει μέσα στη ψυχή του, θα προσπαθήσει να εφαρμόσει τη ζωή του με το θέλημα του Θεού, ή θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος ο ένας χρόνος φεύγει και ο άλλος έρχεται και ο ίδιος παραμένει. Η μία περίπτωση και περίσταση στην οποία μας δίδει ο Θεός μας για να βρούμε τον εαυτό μας φεύγει ανεκμετάλλευτος. Σκεφτείτε για μια στιγμή ότι θα πάθουμε όπως τον Γεωργόν εκείνον, ο οποίος τον είχε το αφεντικό στο χαράφι του και είχε μία σικιά, η οποία σικιά δεν έκανε καρπούς. Και επέρασε το αφεντικό και του λέγει, τι την έχεις εδώ, κόψε την. Και ο Γιώργος είπε, σε παρακαλώ, του λέγει, άφησε και τούτο το χρόνο.
Τρία χρόνια του λέγει περνώ και δεν κάνει καρπό. Πρέπει να την να κοπεί και να το βάλουμε ό,τι εκόπηκε, όποιο ξύλο κόπηκε, να το ρίξουμε στη φωτιά. Και αφού τον παρεκάλεσε τον αφέντη ο Γεωργός, εκείνος είπε, ας κάνω, λέγει, και τούτη την υποχώρηση, να δω τον ερχόμενο χρόνο τι θα μου κάνει. Διότι, λέγει, εάν δεν ποιήσει και τον επόμενο χρόνο καρπών, τότε οπωσδήποτε θα κοπεί και θα ρηχθεί εις τη φωτιά. Τούτο είναι η ζωή μας, αδερφοί μου. Είναι η δική μας πνευματική ζωή. Ή την έχουμε για να δώσουμε το παρόν εις τον θρόνο του Θεού μας, ή θα μείνουμε αμετανόητοι και το τέλος μας θα είναι φοβερό. Μία διάφτη περίπτωση ανθρώπων αμετανοήτων δεν προξενεί τίποτε άλλο ημί μόνο οργήν του Θεού. Αμετανόητοι άνθρωποι σημαίνει εκείνοι οι οποίοι δεν θέλουν με κανέναν τρόπο, όσα και αν προειδοποιήσει ο Θεός, όσα και αν πει ο Θεός, όσα και αν συμβουλεύσει, εκείνοι δεν μετανοούν. Και οι αμετανόητοι άνθρωποι πάντοτε οδηγούνται προς την απώλεια, προς την καταστροφή, προς την αιώνιον κόλαση. Μία τη αυτή εποχή ήταν και η εποχή του Νόε. Εποχή η οποία έκρυβε μέσα ανθρώπους διαστρεβλωμένους, πονηρούς, κακούς. Ανθρώπους οι οποίοι τίποτε άλλο δεν έβλεπαν, ημι μόνον πως θα χορτάσουν την σάρκα με οτιδήποτε λέγεται κοσμικό. Και το κοσμικό αρχίζει από το φαγουπότη μέχρι την αμαρτία. Τούτο ακριβώς εγένετο, όταν ο Θεός μας, βλέπων τον άνθρωπο, ότι δεν σκέφτεται τίποτε άλλο, δεν σκέφτεται ότι είναι αθάνατος και έχει ψυχήν αθάνατο, δεν σκέφτεται ότι έχει Θεόν δημιουργών, ο οποίος περιμένει από την ειδική του ζωή να τον αμύψει ή να τον τιμωρήσει, οδηγεί το πάντοτε προς την καταστροφή και δεν υπελόγιζε ποτέ τον Θεόν. Και ο Θεός μας τον προειδοποίησε τον κόσμο τότε και έστειλε άνθρωπον ο οποίος έφερε το όνομα Νόε. Και εκείνος ο Νόε ήταν ο εκλεκτός του Θεού μέσα σε εκείνα τα εκατομμύρια του κόσμου και μέσα στην αμαρτία η οποία ευασίλευε την τότε εποχή, διότι μετεβλήθη ο άνθρωπος η σάρκα και γένετο σάρκα και δούλευε δια τη σάρκα και επεμελήτω τη σαρκός. Και είπε ο Θεός, απαλείψω τον άνθρωπο, δια το είναι αυτόν σάρκα. Και ήρθε η φοβερά στιγμή, η απόφαση του Θεού πλέον, να εκπληρώσει την απειλή την οποία είπε εις τον Νόε. Θα ξεκαθαρίσω, λέγει, τον τόπον από την βρωμιά. Όζει ο άνθρωπος όταν είναι μακράν από τον Θεό. Τα λόγια του, η ζωή του, τα έργα του, η συμπεριφορά του, τα πάντα είναι απαχθέστατα, συχαμερά, βρώμικα. Δεν είναι του Θεού άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος ο οποίος τίποτε άλλο δεν πει, ημι μόνο πως θα πράττει το κακό. Δεν ενδιαφέρεται να πράξει το καλό. Ενδιαφέρεται να πράξει το κακό και μόνο το κακό. Και εις τούτο το σημείο, ο Πανάγαθος Θεός, αφού είδε τον άνθρωπο να πει μόνο το κακό, τότε απεφάσισε να απαλείψει τον άνθρωπο, να εξαφανίσει τον άνθρωπο, τον οποίον επίησε, τον οποίον έπλασε, ακριβώς διότι έπρεπε ο άνθρωπος τον οποίον επίησε ο Θεός να ευγνωμονεί τον Θεό, να ευχαριστεί τον Θεό, να δοξολογεί τον Θεό. Και ο άνθρωπος αντί να κάνει τούτα, έπρεπε τα ενάντια. Και ο Πανάγαθος Θεός, ο οποίος δεν λησμονεί αλλά παρατείνει το έλεος του προς τον άνθρωπο, περίμενε τη μετάνοιά του.
Αυτήν όμως ο άνθρωπος της τότε εποχής εκοιμάτω λέγει και επενώει το πονηρόν. Όπως έχουμε σήμερα. Σήμερα ο άνθρωπος τίποτε άλλο δεν σκέφτεται. Είμαι μόνο το πονηρό. Και είπε ο Θεός μας ότι ομοία θα είναι απαράλλαχτα η εποχή, λέγει, που θα ξανάρθω να κρίνω τον κόσμο με την εποχή εκείνη. Και στη συνέχεια θα δούμε ότι τα πράγματα είναι απαράλλαχτα εποχή του Νόε. Τίποτε άλλο δεν βασιλεύει. Είμαι μόνο το κακό είναι στον κόσμο τούτο. Διότι δεν μας εξαφανίζει ο Θεός. Το σχέδιο το εκπληρώνει. Η μακροθυμία του ενεργεί. Το έλεος του μας ελεεί. Διότι υπάρχουν μέσα στους πολλούς, μέσα στους αμαρτωλούς, υπάρχουν και τα δικά του τα παιδιά από τη δική του τη γενιά, από το δικό του το μέρος, από τη δική του την όχθη. Δύο όχθες έχει ο κόσμος τούτος. Η μια όχθη είναι η κακιά όχθη και η άλλη όχθη είναι του Θεού μας. Υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι με το μέρος του Θεού. Δι' αυτό και ο Θεός μακροθυμεί έως ότου να έρθει το πλήρωμα του χρόνου και τότε τα πάντα θα έρθουν ως την ημέρα εκείνη που ο Θεός τιμώρησε τον κόσμο και κατέστρεψε τον κόσμο με τον κατακλυσμό. Θα εξαλείψω τον άνθρωπο τον οποίον επίησα, όχι όμως μόνο τον άνθρωπο, αλλά και τα ζώα και τα ερπετά και τα πετεινά, όσα δημιούργησα δια τον άνθρωπο. Δεν θα αφήσω τίποτε πάνω στον κόσμο, είπε ο Θεός, διότι δεν αξίζει ο άνθρωπος να έχει τις ευεργεσίες μου. Είναι τούτο ακριβώς το οποίο μας συμβαίνει και έχουμε όλα τα αγαθά, έχουμε όλη την ευλογία του Θεού μας και όμως δεν τον ευχαριστούμε. Την ώρα αυτή που μιλούμε, αδερφοί μου, που τούτος ο τόπος που λέγεται Ελλάς πλέει μέσα στην αγαθοσύνη και την ευλογία του Θεού και έχουμε όλα τα καλά και όλα τα αγαθά. Ξέβρετε πόσοι τον βλασφημούνε, ξέβρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι αμαρτάνουν, ξέβρετε πόσοι είναι εκείνοι οι οποίοι είναι αχάριστοι, ξέβρετε ότι κανείς από αυτούς δεν υψώνει το κεφάλι του προς τα πάνω, προς τον Θεό. Και την ίδια στιγμή αυτήν που εμείς έχουμε όλα τα αγαθά, δίπλα μας, πιο πάνω, στα άλλα έθνη, τα οποία ως εχθές ακόμη ήσαν βαρεμένα, κάτω από έναν κλειόν, από ένα βάρος, από μια δυνάστευση, από ένα καθεστώς, το οποίο έφυγε με τη χάρη του Θεού και ελευθερώθηκε εκείνος ο κόσμος, αυτή τη στιγμή δεν έχουν τίποτε να φάνε. Και στέκονται στους δρόμους, μέσα στο ψύχος, μέσα στα χιόνια, μέσα στις βροχές, για να πάρουν ένα κομμάτι ψωμί, αν το βρούνε και εκείνο. Και εμείς έχουμε όλα τα αγαθά του Θεού μας και δεν τον ευχαριστούμε. Καταστροφή λοιπόν μεγάλη και τρομακτική προετοιμάζεται εναντίον του ανθρώπου για να τον εξαφανίσει τον άνθρωπο της τότε εποχής ο Θεός και όμως δεν μετανοεί. Μέσα όμως εκείνο το πλήθος, τα εκατομμύρια του κόσμου, ξεχωρίζει ο Θεός έναν άνθρωπο. Είναι ο Νόε, ο οποίος έβρε, λέγει η Αγία Γραφή, χάρη εναντίον Κυρίου του Θεού. Έβρε χάρη, δηλαδή ήτο εις τον Θεόν εκλεκτός, ήτο εις τον Θεόν το παιδί του, το οποίο του έδιδε χαράν του Θεού, του έδιδε εκείνη την λέξη που λέγει ευάρεστος ενώπιον μου, ή το ευάρεστος, του έδιδε χαράν του Θεού μας. Μέσα σε εκείνο το πλήθος της αμαρτίας, ένας άνθρωπος, μόνον ένας άνθρωπος, ή το ευάρεστος εις τον Θεόν, έδιδε χαράν εις τον Θεόν. Ένας είναι και όμως ο Θεός τον προσέχει. Μέσα, φανταστείτε τώρα, ένα βουνό τεράστιο από ήραν, που είναι μέσα στο σιτάρι. Και μέσα σε εκείνο το βουνό, το τεράστιο βουνό, να υπάρχει ένας κόκκος από σιτάρι. Πού το βρήκε ο Θεός? Δεν του γελά το Θεού τίποτε. Και μέσα σε εκείνον όλο τον κόσμο της αμαρτίας ξεχωρίζει έναν άνθρωπο ο οποίος είναι ευάρεστος ενώπιον του.
τον προσέχει, δεν θέλει να τον αφανίσει. Θέλει να τον γλιτώσει. Και τούτο τι σημαίνει? Όταν είσαι με τον Θεό, αδερφέ μου, εκείνος θα κάνει το παν για να σε σώσει. Και θα σκύψει τώρα ο Θεός από ψηλά και θα ομιλήσει εις αυτόν τον έναν που λέγεται Νόε και θα του παραγγείλει τι θα κάνει για να τον σώσει. Διότι η απόφαση σε πάρθηκε πλέον. 120 χρόνια έδωκε παράταση ο Θεός. Μένουν, λέγει, ακόμη 120 χρόνια. Τα 120 χρόνια περνούν και οι ημέρες πλησιάζουν προς το τέλος. Η τρομακτική απόφαση του Θεού θα γίνει και εκείνος ο οποίος θα σωθεί θα είναι μόνον ένας, ο Νόε. Δεν αρέσκεται ο Θεός στην ποσότητα, αρέσκεται στην ποιότητα. Δεν θέλει πολλούς ο Θεός, θέλει λίγους και εκλεχτούς. Το είπε άλλωστε, πολύ γαρισικλητή λέγει, πολύ γιδέ η εκλεχτή. Έρχονται πολλοί αυτή τη στιγμή στην Εκκλησία. Να δούμε την εχθεσινή κίνηση, τα φώτα και το Πάσχα. Δύο φορές το χρόνο θα γεμίσουν οι εκκλησίες, θα έρθουν. Θα κάνουν τις αταξίες τους, θα φωνάξουν, θα σπρώξουν, θα βλασφημίσουν μέσα στο Ναό του Θεού και θα σηκωθούν να φύγουν για να έρθουν το επόμενο έτος την ίδια ημέρα. Άλλοτε δεν θα τους ξαναδεί η Εκκλησία, δεν θα ακούσουν λόγων Θεού, δεν θα πάρουν την ευλογία της Εκκλησίας και έτσι οι άνθρωποι αυτοί θα κοιμούνται ήσυχοι ότι πράττουν το καθήκον τους. Είναι οι πολλοί αυτοί. Αλλά ο Θεός δεν θέλει πολλούς, θέλει λίγους. Λέγει, πολλοί θα έρθουν, λέγει, αλλά λίγους εγώ εκλέγω από αυτούς όλους. Και μέσα σε αυτόν όλο τον κόσμο, το πλήθος του κόσμου, μέσα σε εκείνον όλο των πληθυσμών των εκατομμυρίων ανθρώπων της τότε εποχής, ξεχωρίζει ο Θεός μόνον έναν. Είναι ο Νόε, ο εκλεκτός αυτός, ο οποίος θα γίνει και το ειδικό του παιδί, το οποίο θα ανακαινήσει τον κόσμο ο Θεός. Ο Θεός σώζει τον άνθρωπο, αλλά τι γίνεται? Πρέπει να θέλουμε και εμείς να σωθούμε. Ο Θεός θέλει να μας σώσει, εμείς θέλουμε να σωθούμε. Όπως άξιζε τότε ο Νόε, αξίζουμε και εμείς ενώπιον του Θεού. Ο Θεός θέλει να μας σώσει και μένει από εμάς να προσπαθήσουμε να σωθούμε. Είναι μεγάλη φιλοδοξία αυτή, αδερφοί μου, να θέλουμε να σωθούμε. Διότι ο άνθρωπος σήμερα δεν νιώθει την ανάγκη να σωθεί. Νομίζει ότι είναι ασφαλισμένος. Και ενώ ευρισκόμεθα από λεπτό σε λεπτό μέσα εις την κόλαση. Κάθε ένα λεπτό που περνά δεν είμαι θα σωσμένη. Αλλά μας αναμένει η κόλαση, αδερφοί μου. Μας αναμένει η κόλαση, τούτο το φοβερό όνομα. Είναι εκείνο που λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, και αν δεν φοβάσαι, λέγει, το διάβολο, και αν δεν φοβάσαι, λέγει, τους κακούς ανθρώπους, λέγει, δεν φοβάσαι την κόλαση, εκεί μέσα, λέγει, δεν υπάρχει καλός, είναι όλοι κακοί. Και εκεί που είναι όλων κακοί, τι υπάρχει? Αφόρητος πόνος. Είναι μεγάλο πράγμα να με λογαριάζει ο Θεός, αδερφοί μου, να είμαι θα μαζί του και εκείνος να είναι μαζί μας. Είναι μεγάλη ευλογία να μείνουμε με τον Θεό και ο Θεός να είναι μαζί μας και εκείνος μαζί μας. Νόε, λέγει η Αγία Γραφή, έβρε χάρη ενώπιον του Κυρίου. Τον επρόσεξε ο Θεός. Δεν βλέπετε και το άλλο, το μοναδικό, μέσα σε εκείνο τον κόσμο των εκατομμυρίων. Δεν πρόσεξε ένα πλάσμα μόνο και το εξεχώρισε για να γίνει μητέρα του. Δεν βλέπουμε την Παναγία μας τότε πόσες γυναίκες υπήρχαν. Εκατομμύρια, εκατομμύριο. Και όμως ο Χριστός μας διάλεξε μόνο μια κόρη. Αυτήν την ταπεινή κόρη, η οποία δεν την ήξερε κανένας. Την έβλεπε μόνο ο Θεός. Αυτή εγένετο και η κλίμαξ, η σκάλα για να κατέβει από τους ουρανούς στην γη. Νομίζουμε ότι είναι μικρό πράγμα να μας έχει ο Θεός εκλεκτούς. Νομίζουμε ότι είναι μικρή ευλογία, αδερφοί μου, να μας έχει ο Θεός υπό την ειδική του σκέπη. Έβρε χάρη, λέγει ο Νόε, ενώπιον του Κυρίου. Έβρε χάρη. Η χάρη σε αυτή του Θεού ήθελε να μας επισκιάζει.
Αλλά εκεί που υπάρχει ένας, αδερφή μου, εκεί που υπάρχει κάποιος που αγαπά τον Θεό και ο Θεός τον αγαπά, έχει και ένα περιβάλλον. Έχει παιδιά, έχει γυναίκα, έχει αδερφούς, έχει αδερφάς, έχει μια οικογένεια. Και εάν όλοι οι άλλοι δεν αξίζουν τόσο όσο να αξίζει ο ένας, ο οποίος ο Θεός τον αγαπά, ο ένας εκείνος γίνεται αιτία να σώσει και τους άλλους. Θα φέρουμε παραδείγματα. Πρώτο, το πρόσωπο το οποίο ομιλούμε δι' αυτό είναι ο Νόε, ο οποίος μόνος έβρε χάριν ενώπιον του Θεού. Αλλά σε μια στιγμή όμως ο Θεός του λέγει, θα πάρεις και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου, του λέει. Θα πάρεις και τη γυναίκα σου και τα παιδιά σου. Έχει τρία παιδιά, το Σιμ, τον Χαμ και τον Ιάφερ. Αυτά τα τρία παιδιά δεν ήσαν όπως τα άλλα παιδιά του κόσμου, έκαναν μία προσπάθεια, αλλά δεν ήσαν όπως ο πατέρας. Ήσαν παντρεμένα αυτά και είχαν και τις γυναίκες τους και τα τρία είναι έξι και ο Νόε με την γυναίκα του γίνονται οχτώ. Τώρα οχτώ άτομα σώζονται χάρισε στον ένα, χάρισε στον Νόε. Φεύγουμε από αυτό το πρόσωπο για να μεταφερθούμε πάλι μετά από τον Νόε στο πέρασμα της Παλαιάς Διαθήκης και να έβρουμε ένα άλλο όνομα, το οποίο ονομάζεται Ιωσήφ. Ο Ιωσήφ είναι μέσα σε 12 παιδιά και αυτός. Αυτός όμως ξεχωρίζει από τα άλλα τα παιδιά. Είναι εκλεκτός του Θεού και γίνεται αιτία ο Ιωσήφ να σωθούν και όλα τα άλλα αδέρφια του, και όχι μόνο τούτο, αλλά και μια ολόκληρος γενιά ανθρώπων, διότι ήταν με τον Θεό. Ο Ιωσήφ σώζει όλους τους Εβραίους και το εβραϊκό αυτό έθνος πληθύνεται χάρη σε ένα άτομο. Και δεν σώζεται μόνο το εβραϊκό έθνος, σώζει και το αιγυπτιακό έθνος, διότι γίνεται βασιλεύς της Αιγύπτου. Μόνο ένας άνθρωπος γίνεται αιτία να σώσει τους πολλούς. Δι' αυτό, αδερφοί μου, μη απελπιζόμαστε στη ζωή μας. Μη μας καταλαμβάνει απελπισία και απόγνωση. Τη στιγμή κατά την οποία εμείς κάνουμε το θέλημα του Θεού, να γνωρίζουμε ότι ο Θεός από ψηλά δίδει αχτίνες φωτός από τον έναν των καλών, για να φωτιστούν και οι άλλοι οποίοι είναι δίπλα του και να σωθούν και εκείνοι. Το Θεό ευηρέστησε Νόε, λέγει η Αγία Γραφή. Έδωκεν εις τον Θεό, λέγει, εξετάσεις και οι εξετάσεις επέτυχαν και ο Νόε είναι ευάρεστος εις τον Θεό. Και τώρα αυτή τη στιγμή, ενώ ο Πανάγαθος Θεός θέλει να εξαλείψει τον άνθρωπο από την γη, του δίδει διαταγές του Νόε και του λέγει τι θα κάνει. Τον προετοιμάζει. Δια πολλούς λόγους τον προετοιμάζει. Διότι οι πάντες είχαν διαφθαρεί και τώρα αυτή τη στιγμή ο Νόε θα γίνει ο κήρυκας της μετανοίας. 120 ολόκληρα χρόνια θα εργάζεται δια των Θεών και εις το πρόσταγμα του Θεού, αλλά θα κηρύττει και μετάνοια. Και όμως ο άνθρωπος δεν θα μετανοήσει, θα μείνει αμετανόητος, δια να έρθει έπειτα η τρομερά εκείνη η μέρα, κατά την οποία θα ανοίξουν οι ουρανοί και η γη τους καταράκτας και θα καλυφθεί ολόκληρος η γη από τα νερά και δεν θα ζήσει κανένας πάνω στην γη, μόνον εκείνοι οι οποίοι είναι οι εκλεκτοί του Θεού. Περισσότερον όμως ο Θεός ανακοινώνει εις τον Νόε ότι παντός ανθρώπου εναντίον μου, ο οποίος τον βλέπω, λέγει, τον κάθε έναν άνθρωπο, όλοι, λέγει, είναι γεμάτοι από αδικία, επλήστη η γη αδικίας από αυτόν και ειδού εγώ καταφθείρω αυτούς και την γη. Αποκαλύπτει στον Νόε ότι τίποτε άλλο δεν υπάρχει κοντά του, ημί μόνο μία καταστροφή και μία αμαρτία. Δι' αυτό λέγει, σου δίδω τα συνδικάς μου αποφάσεις, σου τα γνωστοποιώ. Ξέρετε τι μεγάλο πράγμα είναι να σκύβει ο Θεός τώρα και να ομιλεί με έναν άνθρωπο.
να του λέγει τα σχέδιά του. Του λέγει, μόνον εσύ που είσαι αγαπημένο μου παιδί, του λέγει, θα σου πω τι προετοιμάζω. Προετοιμάζω, του λέγει, καταστροφήν του κόσμου και μόνον εσύ είσαι ο δικός μου. Όλοι οι άλλοι με πικραίνουν καθεκάς την ημέρα. Ήρθε ο καιρός του τέλους και του θανάτου. Δεν παίρνει πλέον περισσότερον. Είναι καιρός να ξεπαστρευθεί. Και ειδού, εγώ που κρατώ ισχύρας με τα πάντα, του λέγει ο Θεός, τον κόσμο ολόκληρο, ό,τι πω και ό,τι αποφασίσω γίνεται αμέσως. Και τούτο ακριβώς είναι και το τέλος του κόσμου. Ετελείωσαν τα πάντα. Και καθοδηγεί τώρα τον Νόε τι θα κάνει ο Θεός. Τον καθοδηγεί, αδερφοί μου, πρώτα-πρώτα διότι ήθελε ο Θεός να σώσει τον Νόε, αλλά να δώσει και καιρόν, ίσως μετανοήσουν οι άνθρωποι. Εξ αυτού λοιπόν του αποτελέσματος και της αποφάσεως του Θεού απευθύνεται προς τον Νόε και του λέει, ποιήσον, του λέγει, ουν κυβωτών εξήλων τετραγώνων. Πάρε, του λέγει, να κάνεις μίαν κυβωτών με ξύλα τετράγωνα, όχι τάβλες από αυτές οι οποίες είναι σαν ίδια, αλλά κάθε ένα τετραγωνισμένο ξύλο θα το βάζεις το ένα κοντά στο άλλο και θα είναι στερεό. Του δείχνει ο Θεός, τον οδηγεί ο Θεός τον Νόε να πάρει τετραγωνισμένα ξύλα και να τα βάζει το ένα κοντά στο άλλο για να κάνει ένα στερεό πλοίο, αν το φανταστούμε αυτή τη στιγμή. Και από αυτήν ακριβώς την ενέργειά σου, του λέγει, θα σωθείς και εσύ, θα σωθούν και τα παιδιά σου και η οικογένειά σου. Θα εκοπίαζε ο Νόε για να κάνει αυτήν την προσταγή του Θεού. Θα εκοπίαζε, θα εργάζεται χρόνια ολόκληρα. Θα εμόχθη για να φτάσει εις το τέρμα και να φτιάσει την κυβωτόν. Θα εμόχθη, καθόν χρόνοι οι όμοιοι του, οι γείτονες του, οι άλλοι θα τον εκλέβαζαν, θα τον περιγελούσαν. Όπως ακριβώς γίνεται και σήμερα, αδερφοί. Ποιος είναι εκείνος από εμάς ο οποίος δεν εδέχθη τους εμπεγμούς, δεν εδέχθη τις υβρισίες, δεν εδέχθη ό,τι άλλο έχει ο παρόν κόσμος της αμαρτίας, να εισέρθουμε στο σπίτι μας, να ειδούμε πόσες γυναίκες τίμιες, θεοφοβούμενες, τραβούν βάσανα από τους απίστους συζύγους, οι οποίοι τες βλασφημούν γιατί πηγαίνουν στην εκκλησία, γιατί προσεύχονται, γιατί νηστεύουν, γιατί ανάβουν το καντήλι στο σπίτι τους και δεν το αφήνουν το σπίτι να είναι μαυρισμένο μέσα εις την σκοτεινιά και να ομοιάζει όπως τον Άδη. Πόσα και πόσα δεν ακούν οι ευσεβείς γυναίκες, αλλά και κάτι άλλο. Πόσοι ευσεβείς άνδρες δεν είναι εκείνοι οι οποίοι γίνονται μάρτυρες σήμερα, μάρτυρες του 20ου αιώνα, και υποφέρουν τόσα βάσανα από γυναίκες άμυαλες, αθεόφοβες, οι οποίες πράττουν το παν για να οδηγήσουν ακριβώς μία καταστροφή στην οικογένεια και τίποτε άλλο. Να μεταφερθώ όμως σε μία περίπτωση η οποία είναι θέμα εξομολογήσεως, αλλά μου έκανε φοβερή εντύπωση, αδερφή μου, για να το δούμε λιγάκι τι γίνεται. Είναι μια εικόνα της κοινωνίας. Πονεμένη μια γυναίκα, μητέρα, ήρθε να εξομολογηθεί και μου αποκαλύπτει τούτα τα πράγματα. Ο άντρας μου λέγει, άντρας ο οποίος έξωθεν μεν είναι πρόβατο, έσωθεν δε λίγος. Έξω από το σπίτι, λέγει, ο ευγενής άνθρωπος, ανώτερος υπάλληλος, δημόσιος υπάλληλος, ο οποίος παντού είναι ευγενέστατος, παντού είναι με λεπτούς τρόπους, παντού είναι ο άνθρωπος ο πρόσχαρος, ο άνθρωπος ο οποίος όλοι τον βλέπουν και τον εκτιμούν. Μέσα στο σπίτι νομίζω. Είχαμε 4 παιδιά. Ξαφνικά ήρθε ο άνθρωπος αυτός να με χτυπάει χωρίς λόγο και να προσπαθεί να με κλείσει στο φρενοκομείο, λέει. Δεν ξέρω
τι συνέβηκε στον άνθρωπο, αυτό λέει, και αυτή ήταν η προσπάθειά του, λέει. Μία ημέρα, λέει, αφού επήγα και ψώνισα, λέγει, και στράφηκα στο σπίτι, μόλις εμπήκα μέσα, λέγει, φώναζαν εκείνος, είσαι ιστερικιά, το ξέρουμε. Τώρα, λέγει, και να δεις τι θα σου κάνω. Και τηλεφωνούσε εις το τμήμα και εις τον ιερέα του χωριού για να έρθουν να δουν την γυναίκα του, η οποία ήταν σε κατάσταση, λέγει, η οποία τίποτε άλλο δεν οδηγούσε, ή μη μόνο μία γυναίκα πονεμένη. Αφού, λέγει, δεν εμφανίστηκε κανείς, τότε καθίσαμε, λέγει, να φάγουμε με τα παιδιά μας. Καθίσαμε να φάμε, λέγει. Όπως εκάθισε απέναντι μου, λέγει, εάν έτρωγε οτιδήποτε είχε το τραπέζι πάνω, μου πετούσε. Εάν έτρωγε ελιά, μου πετούσε το κουκούτσι. Αν έτρωγε πορτοκάλι, μου πετούσε τις φλίδες. Αν έτρωγε οτιδήποτε άλλο, λέγει, και εγώ υπέμενα και παρακαλούσα τον Θεό να μου δίδει υπομονή. Σε μια στιγμή, αφού με είδε, λέγει, ότι δεν ενδιαφερόμουν, αλλά έκανα υπομονή, πήρε τον μπουκάλι το κρασί, λέγει, και μου το έχισε πάνω στο κεφάλι. Εκείνη τη στιγμή τα παιδιά, όταν είδαν αυτήν τη σκηνή, μου είπαν, «Μαμά, σήκω να φύγω». Και λέγω εγώ στα παιδιά, μη στενοχωριέστε. Θα ανάψουμε το θερμοσύφωνο και θα λούσω τα μαλλιά μου, μη στενοχωριέστε. Εκείνο σε συνέχιζε, λέγει, και επιτέλους σηκώθηκα, λέγει, και έπιασα το δίσκο με το φαγητό, για να φύγω με τα παιδιά μου στο άλλο δωμάτιο, για να ησυχάσουμε επιτέλους. Μόλις σηκώθηκα, λέγει, και πήρα το δίσκο, χτυπάει, λέγει, με δύναμη εκείνο το δίσκο και ό,τι είχε να πάνω όλα αναποδογυρίστησαν. Τότε, λέγει, δεν άντεξα. Γύρισα κι εγώ το δίσκο και του δίδω τρεις πάνω στο κεφάλι, λέγει, και κάθισα. Δεν άντεξα, λέει. Δεν άντεξα. Οπότε χώρισε το ανδρόγυνο. Με όλα αυτά χώρισε το ανδρόγυνο. Εχωρίστηκε το ανδρόγυνο. Αφού εχωρίστηκε το ανδρόγυνο και ήρθε σε μένα, σκεφτείτε εγώ τώρα τι θα απαντήσω σε αυτή την περίπτωση. Λέω, παιδάκι μου, είναι ένας σταυρός. Μου λέει, εσύ είσαι μακριά, λέει, γι' αυτό λες ότι είναι ένας σταυρός. Είναι ασήκωτος, λέει, αυτό ο σταυρός. Δεν πρόκειται, λέγει, να ζήσει άνθρωπος με αυτό τον άνθρωπο. Αφού μου είπε και άλλα πολλά, τα οποία δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να πω, σας είπα την εικόνα τούτη, τότε κι εγώ τι να πω άλλο. Λέω, παιδί μου, κάνε ό,τι σε φωτίσει ο Θεός. Δεν μπορούσα να πω τίποτε καλό, διότι δεν υπήρχε καλό. Είχε να εξαφανιστεί το καλό. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ζητούσε επιμόνως να κλείσει τη γυναίκα του στο φρενοκομείο, είναι άλλο κεφάλαιο, το οποίο πάλι δεν μπορούμε ούτε και αυτό να το θίξουμε την παρούσα στιγμή. Αυτά είναι τα κακά τα οποία υπάρχουν, αδερφοί μου, και ήθελα πάρα πολύ να πω και κάτι άλλο φοβερό. Θα προσέξουμε πολύ μέσα στο ανδρόγυνο το οποίο υπάρχει, να μην εισέρχονται άλλοι να κάθονται μέσα στο σπίτι. Προσέξτε πολύ από τα νεαρά τα ανδρόγυνα, τα οποία φέρνουν φοιτητές δικούς τους από το χωριό για να ζήσουν μαζί με τη γυναίκα, μαζί με τον άντρα, διότι είναι ανυψός, γιατί είναι εξάδερφος, γιατί είναι έτσι και έτσι, να μην τον πάμε στα ξένα τα σπίτια να μένει, και μένει στο ανδρόγυνο το οποίο μόλις επαντρεύτηκε. Έχουμε κρούσματα φοβερά, αδερφοί μου, φοβερά κρούσματα. Ανυψός να παίρνει την γυναίκα του θείου του. Αδερφός να παίρνει την γυναίκα του αδερφού του. Αδερφός να πιάνει την αδερφή του στο κακό και στην αμαρτία. Εφθάσαμε, δηλαδή, με τούτα που σας λέγω, εις μίαν κατάσταση χειροτέραν του Νόε.
χειροτέραν εποχήν του Νόε. Και τούτα είναι ένα δείγμα μικρό το οποίο σας αναφέρω για να είστε προσεκτικοί στη ζωή σας. Μέσα στα ανδρόγυνα δεν χωρεί τίποτε. Το ανδρόγυνο επαντρεύτηκε, θα μένει μόνο του. Εκεί θα βρει το δρόμο του. Προσέχετε, μην λυπάστε, διότι η λύπη φέρνει έπειτα άλλα κακά φοβερά. Το λυπάσαι τον άλλον, αλλά δεν ξέρεις τι κάνει, τι σκέφτεται. Θες να τον βοηθήσεις, αλλά η βοήθεια εκείνη βγαίνει σε κακό. Διαλύονται ανδρόγυνα, διαλύονται σπίτια, διαλύονται παιδιά από αυτήν τη λύπη, την οποία θέλουμε σήμερα να βοηθήσουμε τον αδερφό μας, και δεν είναι εποχή πλέον για να βοηθούμε. Είναι εποχή να σωθούμε πλέον. Καταντήσαμε σε ένα σημείο να γίνουμε άσπλαχνοι, διότι κάτι πας να κάνεις και εκείνο το κάτι βγαίνει ανάποδο. Προσέξτε τα όλα αυτά, αδερφοί μου, είναι λίγα που σας λέγω, αλλά θα έχετε υπόψη σας ότι τούτα βγαίνουν από την πείρα την οποία μ' αξίωσε ο Θεός να εξομολογώ τα παιδιά του. Και λυπάται η ψυχή μου και να παρακαλάτε τον Θεό να τα αντέχω, διότι είναι λυπηρά πολύ και δεν τα αντέχω πολλές φορές. Καταντήσαμε να είμαι θα σάρκα, 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 τίποτε άλλο. Πώς έπρεπε να κατασκευαστεί η κυβωτός τώρα, την οποία ο Θεός είπε να ποιήσει ο Νόε για να σωθεί? Δεν του είπε απλώς κάνε την, αλλά σαν ένας εργοδότης, σαν ένας μηχανικός, σαν ένας σοφός, κάθεται από πάνω από τον εργάτη, και ο Θεός ο πάνω σοφός, ο παντοδύναμος, ο Θεός ο οποίος είχε το σχέδιό του, δίδει στον Νόε διαταγή και συμβουλή και τον καθοδηγεί. Αφού του είπε θα πάρεις τετράγωνα ξύλα για να κάνεις την κυβωτόν, τότε αμέσως αρχίζει ο Νόε να κάνει το έργο. Χρειάζεται μεγάλη πίστη για να σταθείς εις τα λόγια του Θεού, όπως ακριβώς και σήμερα. Τι και τι δεν μας δίδει ο Θεός μας, τι και τι δεν μας οδηγεί ο Θεός μας, πλην όμως επειδή δεν υπάρχει πίστη εις τον Θεό, δεν τηρούμε και τα λόγια του. Ο Νόε όμως ό,τι του έλεγε ο Θεός επίστευε και ετηρούσε εκείνα που του έλεγε ο Θεός. Και αυτή τη στιγμή θα δούμε λεπτομέρειες οι οποίες δόθησαν από το στόμα του Θεού για να γίνει κυβωτός. Σύμφωνα με το σχέδιο του Θεού, η κυβωτός έπρεπε να έχει ένα μάκρος 300 πύχεων. 300 πύχες το μήκος της έπρεπε να είναι το κυβωτός. Τούτο σημαίνει 500 αγγλικά πόδια ή 155 γαλλικά μέτρα. Πλάτος έπρεπε να έχει 50 πύχης, δηλαδή 90 αγγλικά πόδια και 27 γαλλικά μέτρα, εάν μεταφράσουμε αυτήν την διαταγή του Θεού. Το ύψος της τώρα της κυβωτού έπρεπε να ήταν 30 πύχες, δηλαδή 50 αγγλικά πόδια ή 16 γαλλικά μέτρα. Εις αυτήν την οδηγία που δίδει ο Θεός στον Νόε πρέπει να εκτελεστεί κατά γράμμα, διότι δίδει ο Θεός την διαταγή του, το σχέδιο του, για να γλιτώσει ο Νόε από την καταστροφή. Αλλά μέσα σε εκείνη την κυβωτόν έπρεπε να έχει και ένα παράθυρο για να φωτίζεται και να αερίζεται, και το παράθυρο αυτό ήταν πλησίον της οροφής, δεν ήταν προς τα κάτω για να μπουν τα νερά μέσα. Έπρεπε να έχει και μία πόρτα η οποία ήταν η μόνη πόρτα που είχε η κυβωτός, και αυτή θα ήταν ανοιγμένη εις τα πλάγια και εις μίαν από τας πλευράς της με τέτοιον τρόπο ώστε να εφαρμόζει καλά, δια να μην εισέρχονται τα νερά μέσα.
Θα σας πω, αδερφοί μου, ότι τούτο το οποίο ομιλούμε αυτή τη στιγμή εδώ πέρασαν αιώνες ολόκληροι και επάνω σε εκείνο το Αραράτ, το όρος του Αραράτ, εφύλαξε ο Θεός αυτήν την κυβωτό, την διεφύλαξε. Και εκείνοι οι οποίοι ασχολούνται και ονομάζονται αρχαιολόγοι έβρωναν αυτήν την κυβωτό και την έβαλαν στα μηχανήματα και είπαν ακριβώς και την ημερομηνία και την ημέρα που εκατασκευάστηκε αυτή η κυβωτός, για να κλείσουν τα στόματα των απίστων οι οποίοι λέγουν ότι όλα αυτά είναι παραμύθια. Έβρον δηλαδή την ιδία κυβωτών την οποία επίησε ο Νόε προαιώνων πολλών. Και τούτο είναι ένα τεκμήριον διεμάς τους πιστούς χριστιανούς, οι οποίοι ακριβώς έχουμε την πίστη την ορθόδοξο, την πίστη την καθαράν, την πίστη την αμόλυντον, και αυτή η πίστη στερεώνεται συνεχώς με τα ευρήματα τα οποία αποκαλύπτουν οι αρχαιολόγοι. Θα δούμε τώρα όμως ότι ο Πανάγαθος Θεός σε αυτή την κυβωτόν δίδει ακόμη διαταγές. Οδηγεί τον Νόε και του λέγει ότι μέσα, του λέγει, σε αυτήν την κυβωτόν θα μπουν όλα τα κτίνη, από όλα τα ερπετά, από όλα τα θηρία τα οποία είναι πάνω στην γη και κινούνται και είναι ζωντανά. Θα τα έχεις όλα αυτά μαζί σου, θα τα τρέφεις, διότι θα βάλεις μέσα τροφές, του λέγει, και από εκείνες τις τροφές, του λέγει, οι οποίες θα έχεις μέσα, είσαι εσύ το αφεντικό το οποίο θα δίδεις σε αυτά τα ζώα όλα για να περάσουν 40 μέρες, του το είπε. Επί 40 μέρες του το αποκαλύπτει ο Θεός. Το σχέδιο του ο Θεός το αποκαλύπτει όλο εις τον Νόε. Όσα δεν θα μπουν μέσα στην κυβωτό, του λέγει, αυτά θα ζήσουν. Όσα θα μείνουν έξω από την κυβωτό, όλα θα αποθάνουν. Δεν θα μείνει τίποτε πάνω στην γη. Θα κάνω συμφωνία μαζί σου, του λέγει αυτή τη στιγμή, και η συμφωνία αυτή θα τηρηθεί κατά γράμμα. Από εσέναν ο οποίος θα ζήσεις, του λέγει, θα δημιουργηθεί μια άλλη γενεά επάνω στην γη, η οποία θα είναι απόγονη δική σου, του λέγει, και θα γεμίσει πάλι ο κόσμος όλος, η γη ολόκληρος, από πληθυσμών όπως είναι αυτή τη στιγμή, αλλά με μια διαφορά, ότι θα είναι ένας ανακαινισμένος κόσμος. Αυτά περίπου είπε ο Θεός εις τον Νόε, αφού του έδωκε και μέσα εις την κυβωτόν να έχει τρεις ορόφους, να είναι τριόροφος, και εκεί θα χτίζονται φωλεές οι οποίες θα πήγαιναν τα πτηνά, εκεί θα υπήρχαν όλοι οι τόποι όπου θα πήγαιναν τα άγρια θηρία. Αλλά μπορούμε να φανταστούμε τώρα το λιοντάρι με την τίγρη να είναι μαζί. Δεν μπορεί το ο λέων και οι τίγρης να εμφανιστούν. Μπορούμε να φανταστούμε το λύκον με το πρόβατο. Μπορούμε να φανταστούμε τα φίδια, τους σκορπιούς, τα πάντα όλα εκείνα να είναι μέσα σε εκείνη την κυβωτό. Αλλά πώς έγινε τούτο? Όταν τελείωσαν τα πάντα, τότε ο Πανάγαθος Θεός είπεν στον Νόε να εισέλθει, δηλαδή το μέσα ο Θεός στην κυβωτό. Και τούτο τι σημαίνει? Όταν είσαι με τον Θεό, μη φοβάσαι. Όταν είσαι μαζί με τον Θεό. Διότι ο Πανάγαθος Θεός τώρα βρίσκεται μέσα στην κυβωτό. Όταν μέσα στο σπίτι μας υπάρχει ο Θεός, μη φοβάσαι. Φοβερό είναι να μην είναι ο Θεός μέσα στο σπίτι μας. Και φοβερό ήταν να μην είναι ο Θεός μέσα στην κυβωτό. Του λέγει, εισέλθε, του λέγει. Δεν του λέγει, πήγαινε να μπεις μέσα. Εισέλθε, του λέγει. Δηλαδή ήταν μέσα ο Θεός και καλούσε τον Νόε να έρθει μέσα. Και όταν έρθεις μέσα, του λέγει, τότε του λέγει, εσύ θα προσπαθήσεις να βάλεις από τα ήμερα ζώα και από τα άγρια ζώα. Από τα ήμερα ζώα, του λέγει, θα βάλεις
από 7 ζεύγη. Από τα άγρια του λέγει θα βάλεις από 2 ζεύγη. Και τούτο δεν εμερίμνησε ο Πανάγαθος Θεός. Για σκεφτείτε για μια στιγμή, εάν υπήρχαν αγέλες όπως είναι οι αγέλες των προβάτων ή των βοδιών είτε των άλλων ζώων των ημέρων που υπηρετούν τον άνθρωπο, σκεφτείτε να υπήρχαν αγέλες απολέοντες, τι θα γινόταν ο κόσμος. Σκεφτείτε να υπήρχαν αγέλες από λύκους, από τίγρης, τι θα γινόταν ο κόσμος. Γι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός φροντίζει από τα ήμερα να υπάρχουν πολλά και από τα άγρια λίγα. Γιατί όμως αφήνει και τα άγρια? Διότι ο κόσμος ξέρει ο Θεός ότι δεν θα διορθωθεί. Θα είναι πάντοτε με την αγριότητα. Γι' αυτό επιτρέπει ο Θεός να υπάρχουν και τα άγρια ζώα για να διδάσκουν στον άνθρωπο ότι αυτός είναι ο ίδιος. Εάν ήταν ο άνθρωπος καλός, δεν θα υπήρχε τίποτε πάνω στην γη που θα κατέτρεχε τον άνθρωπο. Επειδή όμως ο άνθρωπος είναι κακός και αμαρτωλός και ο Πανάγαθος Θεός επιτρέπει, άλλοτε μεν να κατατρώγεται από τους λύκους ο άνθρωπος, άλλοτε να κατατρώγεται από τα λιοντάρια, άλλοτε να πνίγεται στις θάλασσες, άλλοτε να πνίγεται στους ποταμούς και ούτω καθεξής. Διότι ο άνθρωπος είναι αμαρτωλός, αδερφοί. Και ίσως είναι αυτή την κατάσταση που ο Πανάγαθος Θεός πλέον έχει προετοιμάσει τα πάντα και κάλεσε τον Κιβωτόν και του είπε «Εισέλθε μέσα στην Κιβωτόν», τότε αλλάζει πλέον ο κόσμος ολόκληρος. Τα πράγματα πλέον προχωρούν για να έρθει το δίδαγμα ότι ο Νόε είναι όμοιος με τον Χριστό. Ο Νόε διδάσκει τον κόσμο για να σωθεί. Ο Χριστός διδάσκει τον κόσμο για να σωθεί. Ο Νόε ποιεί την Κιβωτόν για να σώσει, να σώσει τον εαυτόν του, διότι του το είπε ο Θεός. Ο Χριστός μας ποιεί την Εκκλησία του για να σώσει τον κόσμο. Ο Νόε βάζει μέσα εις την Κιβωτόν όλα εκείνα τα οποία θα ζήσουν για να συνεχίσει ο άνθρωπος να υπάρχει στην γη, και ο Θεός βάζει μέσα εις την Εκκλησία τα πιστά του τα παιδιά για να σωθούν. Και φωνάζουν οι πατέρες της Εκκλησίας ότι εκτός της Εκκλησίας ούκαι στη σωτηρία. Δεν μπορεί να σωθεί κανείς έξω από την Εκκλησία. Όσοι είναι έξω από την Εκκλησία, αδερφοί μου, να έχουμε υπόψη μας ότι δεν θα ζήσουν. Μην περιμένουμε να ζήσει άνθρωπος ο οποίος δεν έρχεται στην Εκκλησία, στην Κιβωτό. Απ' έξω από την Εκκλησία υπάρχει κατακλυσμός, αμαρτίας. Και όπως έξω από την Κιβωτόν υπήρχε ο κατακλυσμός των υδάτων, κατά τον ίδιο τρόπο και έξω από την Εκκλησία είναι κατακλυσμός αμαρτίας. Δεν ζει κανείς, δεν μπορεί να ζήσει. Ας βλέπουμε τους ανθρώπους να περπατούν στους δρόμους. Ας τους βλέπουμε να κινούνται. Ας τους βλέπουμε να κάνουν έργα. Δεν εκκλησιάζεται ο άνθρωπος. Είναι αυτό το οποίο κάνω πάντοτε ερώτημα. Έρχονται τα παιδιά μας. Ο Θεός τα φέρνει στον Άγιο Γεώργιο πονεμένα, πολλές φορές με την αγωνία. Προλίγου μου ήρθε ένα ανδρόγυνο. Μόλις επαντρεύτηκε τα 27 του μηνός, μου είπε. Και όταν πήγε να στρώσει το κρεβάτι, βρήκε μέσα μάγια. Τα έπιασαν με αγωνία και ήρθαν εδώ. Λέγω τώρα να δούμε, λέγω, πρώτο πήγατε στους μάγους? Μου λέγει όχι. Ευλογία του. Το δεύτερο όμως, είστε με τον Χριστό, λέω. Το ερώτημα. Εκκλησιάζεστε? Όχι, λέει. Προσεύχεστε? Όχι. Νηστεύετε? Όχι. Εξομολογήστε? Όχι. Δεν είστε με τον Θεό, παιδί μου, γι' αυτό αγωνιάτε. Το λοιπόν θα επιστρέψετε στον Χριστό. Και όλος ο κόσμος να γίνουν μάγοι, εσείς δεν θα φοβάστε. Διότι δεν μπορεί να σου κάνει κακό ο μάγος όταν είσαι με τον Θεό. Αλίμονο και τρεις αλίμονο. Εάν τα παιδιά του Θεού ήσαν τρωτά από τον διάβολο, τότε δεν θα έμενε κανείς. Δι' αυτό σας παρακαλώ πάρα πολύ να προσέξουμε οι αγωνίες δια τα μάγια και τα λοιπά να φύγουν από τη ζωή μας. Εμείς να είμεθα με τον Θεό. Από εκεί και πέρα δεν μας ενδιαφέρει τι θα κάνει ο καθένας.
Εάν είσαι κοντά στο Θεό, μη φοβάσαι, διότι ο Θεός θα σε φυλάξει ως κόρην οφθέρμου, όπως διαφύλαξε τον Νόε εν τη Κιβωτό, τους τρεις πέδας εις την Κάμινον του Πυρός, τον Ιωνάν εις την Κοιλία του Κήτους και ούτω καθεξής. Προχωρούμε, αδερφοί μου, για να δούμε στην συνέχεια ο Πανάγαθος Θεός πως αναφέρεται εις τον Νόε. Του λέγει «Σε είδα», του λέγει. Τούτο το «σε είδα» τι σημαίνει? Ότι τίποτε δεν φεύγει από το μάτι του Θεού. Τίποτε δεν γλιτώνει από το μάτι του Θεού. Δεν μένει απαρατήρητον τίποτε. Δι' αυτό την ώρα κατά την οποία εσύ και εγώ αγωνιζόμεθα για να μείνουμε κοντά στον Χριστό μας, εκείνος μας παρακολουθεί, αδερφοί μου. Παρακολουθεί τον αγώνα μας, παρακολουθεί τη ζωή μας, παρακολουθεί τα λόγια μας. Να μην μας φεύγουν λόγια άσχημα από το στόμα μας και να λέμε «τώρα ποιος με άκουσε». Μας ακούει ο Θεός. Παρακολουθεί την καρδιά μας ο Θεός. Παρακολουθεί τον έσω άνθρωπο, όχι τον έξω. Όχι μόνο το έξω, αλλά και το μέσα. Και σε αυτό το σημείο πρέπει να είμαι θα πάντοτε ενώπιον, δηλαδή θα βλέπουμε τον Θεό μας να είναι κοντά μας, απέναντί μας, και ό,τι πούμε και ό,τι κάνουμε μας βλέπει. Αλίμονο και τρισαλίμονο, εάν ο Πανάγαθος Θεός δεν έβλεπε τον Νόε, δεν τον εξέλεγε από μέσα σε εκείνον όλο τον κόσμο και εξυφανίζεται και ο Νόε, τότε δεν θα υπήρχε καθόλου κόσμος επάνω στην γη. Δι' αυτόν τον λόγο εμείς πρέπει να είμεθα πάντοτε με τον Θεό και ο Θεός μας δεν θα μας εγκαταλείψει. Αφού έφτασαν οι παραμονές πλέον του κατακλυσμού, ο Πανάγαθος Θεός απευθύνεται προς τον Νόε και του λέγει «Έτι γάρ», του λέγει, «ημερών επτά, εγώ επάγω η ετών επί την γην 40 ημέρας και 40 νύχτας και εξαλείψω πάντο ανάστημα ο επίης από προσώπου πάσης της γης». Ορίζει δηλαδή ο Πανάγαθος Θεός και το τέλος πλέον του κόσμου. Ακόμη 7 ημέρες, ιερός αριθμός. Αυτές οι 7 ημέρες είναι εκείνες οι οποίες δημιούργησε ο Θεός τον κόσμο. 7 ημέρες προειδοποιεί τώρα τον Νόε ότι τελειώνουν τα πάντα. 7 γύρους έκανε ο Ιησούς του Ναβί γύρω από τα τείχη της Ιεριχούς και έπεσαν τα τείχη. 7 είναι τα μυστηρία της Εκκλησίας μας. 7 είναι ο αριθμός ο καθαρός, ο ιερός, ο οποίος ακριβώς είναι στη ζωή μας, και 7 αιώνες είναι ο κόσμος τούτος. Τώρα βρισκόμεθα στον 7ο αιώνα. Την 7η ημέρα ο Πανάγαθος Θεός ανεπάφθη από τα έργα του. Και ο 7ος αιών τούτος, ο οποίος διάγομαι αυτή τη στιγμή, αδερφοί μου, είναι ο αιών της χάριτος, της αναπαύσεως. Δηλαδή είναι ο αιών ο οποίος ή θα σωθείς δια να εισέλθεις στον 8ο αιώνα, ο οποίος 8ος αιώνας είναι και το ατελείωτο, η αιωνιότης. Σας τα είχα πει την περασμένη συνάντησή μας στο Θείο Κήρυγμα, σας μοίρασα τους αιώνας όλους και φτάσαμε στον 7ο που είμαι τώρα αυτή τη στιγμή, και ο 8ος αιώνας είναι η αιωνιότηση στην οποία θα εισέλθουμε, αδερφοί μου. Μίαν εβδομάδα ακόμη, 7 ημέρες μόνον, και αμέσως έπειτα επιφέρω εγώ ο Κύριος, ο Θεός πάντων των στοιχείων της φύσεως, βροχήν ισχυράν, λέγει, η οποία θέλει διαρκείς επί 40 ημέρας και 40 νύχτας συνεχώς, και θα εξαλείψω με την βροχήν αυτήν κάθε ζωή αναστημένη, την οποία εγώ επίησα, κάθε τι ζωντανόν που ανεστήθη σιγά σιγά από τα μικρά του τα χρόνια και μεγάλωσε, θα το εξαλείψω από προσώπου της γης. Εις αυτό το σημείο, αδερφοί μου, 120 χρόνια περιμένει, ομιλεί
συμβουλεύει ο Νόε και περιμένει ίσως και τα 7 ημέρες, δι' αυτό ο Πανάγαθος Θεός του τις ανακοινώνει για να τις πει στον κόσμο, ίσως τις 7 ημέρες, διότι η Νινεβή με 3 ημέρες εσώθηκε. Και αυτή τη στιγμή ο Πανάγαθος Θεός λέγει, έστω λέγει και τις 7 ημέρες, αν δείξουν μετάνοια, πάλι ο Πανάγαθος Θεός θα απεμάκρυνε την οργή του από πάνω στον κόσμο. Και το αναφέρει ο Νόε στον κόσμο που ήσαν δίπλα, που επιούσαν την Κιβωτόν, που έκαναν την Κιβωτόν. Τους λέγει ακόμη 7 ημέρες και πλησιάζει το τέλος, μετανοήστε. Αλλά και πάλι εχλέβαζαν τον Νόε ότι γύρασαν και δεν ήξερε τι έλεγε. Δηλαδή δεν είχε τα λογικά του. Ως εδώ όμως, αδερφοί μου, επέρασε η ώρα. Θα σταματήσουμε για να δούμε πλέον πώς ήρχισε εκείνη η τρομακτική τιμωρία του Θεού, πώς ήρχισαν οι καταράκτες του ουρανού, πώς έτρεχε ο κόσμος δεξιά και αριστερά, πήγαιναν εις τον Νόε και χτυπούσαν την πόρτα για να τους ανοίξει, και εκείνος από το παράθυρο της Κιβωτού τους έλεγε ότι τώρα πλέον είναι αργά. Τούτο το αργά μη μας έρθει και εμάς στην κεφαλή μας, μη μας συμβεί και εμάς στην ζωή μας, διότι όταν πλέον δοθεί η απόφαση του Θεού, πλέον τα πάντα τελειώνουν. Τώρα λέγει εξέστραπτεν η οργή του Θεού. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο τέρμα και η απόφαση του Θεού δοθεί, αλίμονό μας και τρεις αλίμονό μας. Να είμαι θα έτοιμοι να μετανοήσουμε προτού ο Πανάγαθος Θεός αποφασίσει, διότι εάν αποφασίσει, πλέον τα πράγματα δεν επιστρέφουν πίσω. Και αυτήν τη στιγμή βλέπουμε ότι η απόφαση του Θεού ήταν να εξαλείψει τον άνθρωπο, εγένετο έτσι, και έμεινε εις εμάς τώρα το παράδειγμα της κοινωνίας εκείνης, της γενεάς εκείνης, της αμαρτωλού γενεάς, ότι είναι κάτι το φοβερό όταν ο Πανάγαθος Θεός οργιστεί εναντίον του ανθρώπου. Και έχουμε οργή του Θεού και σε άλλες περιπτώσεις. Ενθυμηθείτε τα Σόδωμα και τα Γόμορα. Ενθυμηθείτε και κάτι πρόσκαιρο και ζωντανό. Ενθυμίστε τι γίνεται σε εκείνον το Ρίο Ιανέιρον της Βραζιλίας. Ξέρετε πόσες πόρνες γυρίζουν στους δρόμους γυμνές κατά την περίοδο των καρναβαλιών, κατά την περίοδο που αρχίζει η νηστεία. Ενθυμηθείτε όμως και κάτι τρομακτικό. Είδατε εχθές τι έχει γίνει εκεί. Επέτρεψε ο Πανάγαθος Θεός και έπεσε βροχή κατακλυσμός και κατέστρεψε τα πάντα και πνίγησαν άνθρωποι και έμειναν άνθρωποι χιλιάδες άστεγοι μέσα σε εκείνον τον τόπο ο οποίος κάθε χρόνο εμπέζεται ο Θεός. Ο Θεός όταν αποφασίσει, αδερφοί μου, αλίμονον και τρεις αλίμον. Και όλα αυτά τα γεγονότα τα οποία γίνονται, όλοι ομολογούν ότι πριν 100 χρόνια, πριν 80 χρόνια, πριν 90 χρόνια, πριν 70 χρόνια δεν εγγένονται ότι αυτά κακά πάνω στην γη. Και τούτα γίνονται, αδερφοί μου, και θα γίνονται περισσότερα. Μας προειδοποιεί ο Θεός ότι πρέπει να μετανοήσουμε για να επιστρέψουμε κοντά Του και να σωθούμε. Προτού βγάλει το αποτέλεσμα, διότι μόλις δώσει το αποτέλεσμα, να λύμουν μας εμείς, δεν επιστρέφουμε πλέον πίσω και χανόμεθα. Προτού είναι αργά λοιπόν, ας μετανοήσουμε, ας παρακαλέσουμε τον Θεό μας με το νέο έτος, με τη νέα χρονιά που μας έδωσε ο Θεός στην διάθεσή μας, να κόψουμε τα ελαττώματά μας. Όσοι καπνίζετε, να μην καπνίζετε. Όσοι βλασφημείτε, να μην βλασφημείτε. Όσοι αισχρολογείτε, να μην αισχρολογείτε. Όσοι λέτε ψέματα για να ζήσετε στον κόσμο τούτο με το ψέμα, να μην λέτε ψέματα. Όσοι αδικείτε, να μην αδικείτε. Όσοι δεν εκκλησιάζεστε, να εκκλησιάζεστε. Όσοι δεν εξομολογήσετε, να εξομολογηθείτε. Όσοι δεν κοινωνείτε, να κοινωνείτε. Όσοι δεν νηστεύετε, να νηστεύετε. Όσοι δεν διαβάζετε την Αγία Γραφή, να τη διαβάζουμε την Αγία Γραφή. Ενημέραστε και νυχτός. Λίχνος της ποσή μου, ο νόμος σου, λέγει ο προφήτης. Και εμείς θα είμεθα κοντά στον Θεό, καινουριωμένοι άνθρωποι, με τον νέο χρόνο, να είμεθα και εμείς οι νέοι άνθρωποι, να ευαρεστήσουμε στον Θεό μας, όπως ευηρέστησε ο Νόε, και να αξιωθούμε και της επουρανίου του Βασιλείας. Αμήν.